Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και να προσθέσω εδώ ότι η ερώτηση αφορά τα δικαιώματα των μουσικών δημιουργών, των στιχουργών, των ερμηνευτών του συνόλου του ελληνικού τραγουδιού. Από την άποψη αυτή, νομίζουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά έτσι κι αλλιώς τον ελληνικό λαό, μιας και το ελληνικό τραγούδι αποτελεί, κατά την άποψή μας, στοιχείο της ταυτότητάς του, της σύγχρονης ταυτότητάς του. Τώρα, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε, μετά και τις σημερινές εξελίξεις, έχει τροποποιηθεί ασφαλώς το περιεχόμενο της ερώτησης που έχουμε καταθέσει. Σήμερα, λοιπόν, για να το γνωρίζουν και όσοι μας ακούνε, έχουν καταθέσει οι δημιουργοί, τέλος πάντων οι άνθρωποι της Ένωσης Δικαιούχων Ελληνικής Μουσικής, της υποσύσταση δηλαδή του υποσύσταση Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων, τους έχουν καταθέσει την έκθεση βιωσιμότητας και στο Υπουργείο και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Και συνεπώς εκλείπει, νομίζουμε, και η τελευταία δικαιολογία που θα μπορούσε να επικαλεστεί το Υπουργείο για την αδειοδότηση της ΕΔΕΜ, όπως λέγεται συνοπτικά. Η ερώτησή μας, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι πρέπει, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να υπογράψετε την άδεια λειτουργίας της Ένωσης Δικαιούχων Ελληνικής Μουσικής και βεβαίως να προβείτε άμεσα στην από κοινού έκδοση της κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το νόμο 4481. Πολλοί έχουν ταλαιπωρηθεί όλα τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες δημιουργοί. Ορισμένοι από αυτούς έχουν φτάσει και στα έσχατα σημεία της ένδυας και είναι, πρέπει να πούμε εδώ ότι ιδιαίτερα οι στιχουργοί, ξέρετε, δεν έχουν άλλο τρόπο προσπορισμού εσόδων από την ίσπραξη αυτών των δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να εμφανιστούν, να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Και μιλάω ειδικά για τους στιχουργούς. Συνεπώς, θα θέλαμε να ακούσουμε εδώ, θέλουμε να ακούσουμε ευχάριστα πράγματα από εσάς, κύριε Υπουργέ. Θέλουμε να μας πείτε ότι τα έχετε υπογράψει, ότι έχετε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Φυσικά, υλοποιώντας ένα νόμο, και εδώ θα ήθελα, μιας και γίνεται έτσι μια ιδιότυπη συζήτηση κατά τη διαδικασία αυτής της ερώτησης, να πω ότι αυτός ο νόμος ήταν που ψηφίστηκε το 2017. Από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κατ' εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για να προστατέψει τα δικαιώματα των δημιουργών, αλλά για να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες, έτσι ώστε να λειτουργήσουν καπιταλιστικές επιχειρήσεις σε αυτά τα δικαιώματα. Γι' αυτό και είναι σκανδαλώδεις οι διατάξεις αυτού του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, δηλαδή τους ιδιώτες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπου εκεί η συμπεριφορά του κράτους απέναντί του είναι πραγματικά, γίνεται με το γάντι και ιδιαίτερα αυστηρή με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, εκεί δηλαδή που οι ίδιοι δημιουργοί θα φροντίσουν και θα εισπράξουν τα δικαιώματά μας. Περιμένουμε με αγωνία, κυρία Υπουργέ, να ακούσουμε την τοποθέτησή σας.